Κύριε Σταφανάκη, σήμερα ο Αλέξη Τσίπρας, ο επικεφαλή του ΣΥΡΙΖΑ, ε, τίνει το χέρι, είπε, στο Πασόκ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την 21η Μαου να έχουμε μια κυβέρνηση. Αποκλείει τον κύριο Βαρουφάκη και σα βάζει πολύ ψηλά. Γιατί λέτε όχι, είτε στην κυβέρνηση συνεργασία, είτε στην ανοχή. Ελάτε να σα ακούσουμε. Καταρχήν, ο κύριο Τσίπρα, στην ουσία, εμεί πιστεύουμε ότι δεν απευθύνεται στο ΚΟΕ. Απευθύνεται στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ που τη γυρίζουν την πλάτη και πολλοί από αυτού προβληματίζονται και σκέφτονται να ψηφίσουν το ΚΟΕ. Το ένα είναι αυτό. Έχουν δεύτερο, ερ, αν με επιτρέπετε, το επειδή δεν μπορούμε στην πολιτική γεωγραφία να προσέξουμε ποιο πάει πού, έχετε πάρει στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Κομμουνιστικό Κόμμα, Να, να σα ακούσουμε. Τελέχη, να... μιλάμε καταρχήν με του εργαζόμενου, του φτωχού αγρότε, του αυτοαπασχολούμενου εμπόρου που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε και το ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα λόγω του ότι την πληρώσαν ακριβά, σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να ναι. στηρίξουν την πολιτική πρόταση. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κούνεβα πάει. ήρθε μαζί σας, έτσι δεν είναι. Και η κυρία Κούνεβα και η κυρία Ξηρωτήρη και άλλοι. Κυρία Ξηρωτήρη. Αλλά και... κυρίως, ναι. κυρίως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι πίστεψαν στο μεγάλο ψέμα της πρώτης φοράς αριστεράς, αλλά ας απαντήσω λίγο πιο συγκεκριμένα ελάτε, όσον αφορά την τη κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση αντιλαϊκή. Είτε με πρωθυπουργό ή τέλο πάντων πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό, σε συμμαχία, συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε και με τους τρεις μαζί, διότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη δέσμευση και από τα τρία κόμματα όσον αφορά τη γενική πολιτική κατεύθυνση που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα μέτρα τα οποία πρέπει να περάσουν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά ήταν η ψήφο στην ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου στην Ελευσίνα. Ένα από αυτά ήταν ο, Χατζη, ο νόμο Χατζηδάκη. Και πολλά. πολλά τα οποία έχουν ήδη ψηφίσει μαζί. Ναι. Το 70% το ΠΑΣΟΚ των νομοσχεδίων το ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων. Ναι, ναι. ναι. Έρχεται λοιπόν λέλαπα μέτρων τέτοιων τα οποία θα χτυπήσουν το λαϊκό εισόδημα και τα εργατικά δικαιώματα. Απέναντι σε αυτή τη λέλαπα πρέπει να αντισταθεί κάποιο. Το ΚΚΕ ήταν και θα είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική και όσο πιο δυνατό θα είναι, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η προοπτική. Να μπορέσουν οι εργαζόμενοι με το κίνημά του να αποσπάσουν νέε κατακτήσει και να εμποδίσουν αυτή την ε, πολιτική που έρχεται. Άρα λοιπόν, ε, για του λόγου του οικονομικού, που μα λέτε τώρα, έτσι, αλλά και για του λόγου του πρακτικού, εσεί λέτε όχι και στα δύο. Και στην συνεργασία που σα προτείνει ο κύριο ε, Τσίπρα, σε περίπτωση που γίνει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αποκλείεται λοιπόν κυρία Θραστιά, έχετε ένα όχι. Έτσι. Και ε, στο θέμα το οικονομικό, ε, λέτε πάλι όχι. Άρα. Κλείνεται και το θέμα τη ανοχή, Δηλαδή να μην πάτε να ψηφίσετε. Μα αυτό έτσι. είναι και το ελπιδοφόρο σήμερα για του εργαζόμενου. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα, ιδιαίτερα το ΚΚΟΕ, που έχει αποδείξει ότι είναι συνεπή ναι. ναι. σε ό,τι λέει και ό,τι κάνει. Ναι. Είναι ναι. το ελπιδοφόρο αυτό λοιπόν ότι υπάρχει ένα κόμμα που δεν θα δείξει ανοχή και που θα κάνει πραγματική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι σε όλου αυτού. Δεν υπόθηκε η κουβέντα για τη συμμετοχή τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Δεν υπόθηκε η κουβέντα για τα δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλισμών. Δεν υπόθηκε κουβέντα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξυπνήσαν μια ωραία πρωία από την Συρία, από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ και πάνε να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν υπόθηκε κουβέντα για την πρόταση του Κουκουέ σχετικά με το να γίνεται η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων στην Τουρκία και να μην θαλασσοπνίγονται και να μετράμε νεκρά παιδάκια. Πάμε, Τέλος πάμε, πάντων, πάμε. πάμε. Είναι, που είναι, που είναι, τώρα... θέμα, είναι, διαφ... είναι, θέμα, είναι, δια, είναι θέμα για, μια, για δύο ώρε συζήτηση. Ναι, αλλά δεν υπόθηκε τίποτα και, για τη συμμετοχή τη χώρα στον άτομο που συμμετέχουν όλοι. Λοιπόν, και συμφωνούν όλα αυτά Γιατί, τα κόμματα κ. που είναι κ. η βασική αιτία, οι πολεμικοί σχεδιασμοί και οι χιλιάδε εκατομμύρια νεκροί από όλου αυτού του πολέμου που έχουν Να σα ακούσω. Με την στήριξή του. Γιατί κομμουνιστικό κόμμα σε αυτέ τι εκλογέ. Γιατί αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη, ο λαό, οι φτωχοί αγρότε και αυταπασχολούμενοι χρειάζονται μια μαχητική δύναμη στη Βουλή η οποία θα φέρει μπροστά στο προσκήνιο τις δικέ του ανάγκες Βάλιστα. και την αμέσως επόμενη μέρα θα οργανώσει την αντεπίθεση των αγώνων.